Γεια σας, γεια σας. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου και καλό φθινόπωρο. Νομίζω ότι τώρα μπορώ να το πω, δεν θα μου βάλετε τις φωνές έτσι. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Θα σας μιλήσω για προϊόντα τα οποία αγάπησα πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του μήνα που πέρασε, του Σεπτέμβρη δηλαδή. Μερικά τα χρησιμοποιούσα και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά στο προηγούμενο βίντεο που σας έδειξα τι χρησιμοποιούσα το καλοκαίρι δεν είχα σχηματίσει ακριβώς άποψη για αυτό. Και θα μιλήσουμε φυσικά και για fails, προϊόντα τα οποία εμένα δεν μου τέριαξαν, δεν με ικανοποίησαν. Θα σας πω τους λόγους και θα σας πω γιατί δεν θα τα ξαναχρησιμοποιήσω. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω όπως πάντα ότι με βοηθάει πάρα πολύ να γραφτείτε στο κανάλι. Γι' αυτό, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, γραφτείτε τώρα πατώντας το κουμπί εγγραφή ή subscribe, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και επίσης, να σας πω ότι όλα τα links που θα βρείτε στην περιγραφή με όλα τα προϊόντα, τα αγαπημένα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα, θα μπορείτε να τα πατήσετε και να κάνετε τις παραγγελίες σας και από κάθε παραγγελία μέσω αυτών των link εγώ κερδίζω μία μικρή προμήθεια. Σήμερα λέω να ξεκινήσουμε από προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας, προσώπου και σώματος, skincare λοιπόν, γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην καθημερινή μου ρουτίνα μετά τις διακοπές και μου έχετε ζητήσει να κάνω και βίντεο skincare, οπότε θα σας κάνω ένα ολοκληρωμένο που θα σας μιλάω και για τα προϊόντα που χρησιμοποιώ το πρωί, αλλά και για αυτά που χρησιμοποιώ στη βραδινή μου ρουτίνα. Θα συνεχίσουμε με προϊόντα μακιγιάζ και θα κλείσω το σημερινό βίντεο με προϊόντα για τα μαλλιά. Ξεκινάω με μια εταιρεία την οποία έχω ανακαλύψει τους τελευταίους μήνες. Έχω ξεκινήσει και δοκιμάζω τις σειρές των προϊόντων της, γιατί ξέρετε, τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας θέλουν και λίγο καιρό για να τα δοκιμάσεις και να έχεις ολοκληρωμένη άποψη για αυτά και σωστή άποψη. Και είναι η Natura Siberica. Αυτή λοιπόν η εταιρεία έχει και αυτή εδώ τη σειρά, την Siberica, η οποία είναι μία σειρά με προϊόντα με βιταμίνη C. Το συγκεκριμένο είναι ένας αφρός καθαρισμού, ένα τζέλ καθαρισμού μάλλον να σας πω την αλήθεια, το οποίο το βάζετε στο χέρι σας με νεράκι και αφρίζει για να καθαρίζετε την επιδερμίδα σας. Έχει βιταμίνη C που βοηθάει στην ενίσχυση του φυσικού αμυντικού συστήματος της επιδερμίδας, επιταχύνοντας τη διαδικασία αποκατάστασης. Έχει οργανικό υδρολίτη, αλτάι υποφαές, που προάγει τη συνολική υγεία του δέρματος, δίνει ελαστικότητα αλλά και μια αίσθηση φρεσκάδας, επιβεβαιώνω. Και έχει και AHA οξέα, τα οποία εγώ θα ξέρετε αν με ακολουθείτε καιρό, πόσο πολύ λατρεύω. Δεν θα τολμούσα όμως μόνη μου και δεν ξέρω ακριβώς πώς μόνη μου μπορώ να τα συνδυάσω με τη βιταμίνη C. Χαίρομαι λοιπόν που αυτό το καθαριστικό τα έχει και τα δύο, γιατί τι κάνουν τα οξέα, με δύο λόγια, βελτιώνουν την υφή του δέρματος και την τονώνουν αφήνοντάς τη πιο λαμπερή. Θα το δείτε το αποτέλεσμα μετά από μερικές χρήσεις. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα οξέα, σας βάζω το link εδώ πάνω, αλλά και στην περιγραφή θα σας το βάλω για το βίντεο που σας είχα κάνει συγκεκριμένα για τα οξέα, για να πάρετε μια ιδέα και να καταλάβετε σε ποιο τύπο επιδερμίδας τέλος πάντων απευθύνεται το κάθε οξύ και το κάθε δραστικό προϊόν που υπάρχει στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Από την ίδια σειρά χρησιμοποιώ επίσης αυτό εδώ το σέρουμ με βιταμίνη C. Το νωρό λοιπόν αυτό που έχει βιταμίνη C, βιταμίνη Α και βιταμίνη Ε. Αντιοξειδωτικά λοιπόν στοιχεία, αντιοξειδωτικές βιταμίνες που βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των σημαδιών της πρόωρης γύρανσης και επιταχύνουν τη διαδικασία από κατάστασης της. Και έχω και αυτή εδώ την κρέμα ματιών, η οποία μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Να σας διαβάσω δύο λόγια και για αυτήν, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ εντατική και παιδιά αφήνει αυτό την περιοχή τόσο λαμπερή. Λες και έχεις βάλει highlighter. Όχι τόσο πολύ, αλλά λες και έχεις βάλει highlighter, πραγματικά ακτινοβολή. Η συγκεκριμένη κρέμα λοιπόν έχει βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε, καφείνη που συμβάλλει στη σύσφυξη των λεπτών γραμμών, φωσφολιπίδια που ενισχύουν τη φυσική δραστηριότητα για τη μεγιστοποίηση της ενυδάτωσης του δέρματος και μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο goorganic.gr που είναι και το επίσημο site στο οποίο μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα της Natura Siberica. Επίσης άλλα δύο προϊόντα που χρησιμοποιώ από τη συγκεκριμένη σειρά είναι η Revitalizing Peeling Mask, η οποία είναι μια μάσκα απολέπισης χωρίς κόκκους, απλά τη βάζετε και την αφήνετε 10 με 15 λεπτά στην επιδερμίδα σας, απομακρύνει παιδιά τα νεκρά κύτταρα χωρίς να ερεθίζει καθόλου την επιδερμίδα, δηλαδή τη συστήνω ανεπιφύλακτα και σε εσάς που είστε πιο ευαίσθητες. Δεν νιώθετε τίποτα, έχει μια μορφή gel πάρα πολύ δροσερή, την αφαιρείτε με νερό και εγώ αμέσως μετά βάζω και αυτή εδώ, η οποία είναι Restoring Face Mask, μετά την απολέπιση να δώσουμε
πληγή ενυδάτωση στην επιδερμίδα. Θα σας διαβάσω δύο πράγματα και για αυτή εδώ την μάσκα. Έχει βιταμίνη C φυσικά, μιας και είναι μέρος όλης αυτής της σειράς. Έχει συνένζυμο Q10, το οποίο βοηθά στην εξομάλυνση του τόνου του δέρματος και στη μείωση της εμφάνισης των λεπτών γραμμών. Και ένα σωρό άλλα πολύ ωραία συστατικά, τα οποία συμβάλλουν στο να είναι η επιδερμίδα σας πιο ενυδατωμένη και πιο φρέσκια. Αυτά είναι τα προϊόντα από αυτή τη σειρά που εγώ αγαπώ και λέω να τα δοκιμάσετε, γιατί πραγματικά η επιδερμίδα μας τη χρειάζεται τη βιταμίνη C, δηλαδή μια ρουτίνα με βιταμίνη C να την έχετε μία φορά έστω στη ζωή σας. Λοιπόν, συνεχίζω με δύο προϊόντα για το σώμα από την Natura Siberica επίσης. Αυτό είναι το πιο λατρεμένο μου. Είναι ένα peeling σώματος και ξέρετε πόσο τα λατρεύω εγώ τα απολυψτικά σώματος. Λοιπόν, λέγεται 10 Icy Berries, είναι modeling body scrub, δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ στην υφή της επιδερμίδας, στο να φαίνεται πιο λία η όψη της. Έχει φύκια από τα νησιά Φαρόε και άγρια σιβηριανά βότανα. Αυτό όμως που είναι συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το scrub είναι τα 10 Icy Berries, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι, πρώτον μυρίζει φανταστικά, είναι σαν να έχετε μία μαρμελάδα όπου έχουν λιώσει τα μούρα και οι κόκκι που υπάρχουν στα μούρα είναι αυτοί οι λεπτοί κόκκι με τους οποίους κάνετε απολέψεις στην επιδερμίδα σας. Δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Επίσης και για ευαίσθητες επιδερμίδες, λέω εγώ, γνώμη μου. Λέει λοιπόν ότι εκτός από τα ωφέλη που παίρνετε από τα μούρα, τα φύκια από τα νησιά Φαρόε που σας έλεγα είναι πλούσια σε βιταμίνες Α, B1, B2, B6, B12, C και Ε, ιχνοστοιχεία και ιόδιο, συμβάλλουν στην βαθιά αποκατάσταση της ισορροπίας του νερού στην επιδερμίδα, ενισχύοντάς τη με μεταλλικά στοιχεία, κάνοντας το δέρμα πιο ελαστικό και σφριγγυλό. Βέβαια, μετά θέλετε και μια ενυδατική κρέμα, και αυτή που βάζω εγώ τον τελευταίο καιρό είναι η Blue Nori Body Cream από τη σειρά Fresh Spa της Natura Siberica, και θα σας τη δείξω, θα τη βάλω στο χέρι μου, παιδιά. Αυτή μυρίζει σαν σπα, έχει μια φρέσκια μυρωδιά, μια μυρωδιά φρεσκάδας, σαν να βγει κάτι πραγματικά από σπα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πλούσια κρέμα, είναι σαν body butter στην αρχική αίσθηση, αλλά έχει το χαρακτηριστικό ότι απορροφάται αμέσως από την επιδερμίδα και κάνει κάτι σαν μαγικό στην επιφάνειά της, την αφήνει τόσο λία και τόσο ενυδατωμένη που πραγματικά έχει γίνει μία από τις αγαπημένες μου. Αφήνει και μια αίσθηση έτσι δροσιάς και φρεσκάδας, εκτός από τη φρεσκάδα που έχει η μυρωδιά της. Αυτή είναι λοιπόν η κρέμα Blue Nori και αυτή έχει φύκια. Δεν ξέρω αν είστε fans του sushi και αν έχετε ακούσει για τα Nori τα φύκια. Τα τρώμε κιόλας. Α, έχει και έκπτωση βλέπω τώρα στο site της Go Organic. Όλα τα προϊόντα έχουν έκπτωση. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, επαναφορτίζει το θαμπό και κουρασμένο δέρμα με ενέργεια μετά με τη μέρα, σμιλεύει το σώμα, έχει βιολογικό εκχύλισμα ήρυδας που αυξάνει τη σφριγγυλότητα και την ελαστικότητα, τονωτικές και αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις, ενυδατώνει έντονα, μαλακώνει και απαλύνει. Τα διαβάζω γιατί τα λένε καλύτερα από μένα. Έχει συγκέντρωση, υψηλή συγκέντρωση μαγνησίου, ασβεστίου, βιταμινών Α, C και Ε, πρωτεΐνης και λιπαρά οξέα που ενισχύουν τη διαδικασία αναγέννησης. Μαλακώνει λοιπόν, απαλύνει το δέρμα, βιολογικό εκχύλισμα τζίνσενγκ βλέπω εδώ, προφυλά στην επιδερμίδα από βλαβερές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βοηθά στην επιβράδυνση της γύρανσης. Ολόκληρη επιστήμη μέσα σε αυτή την κρέμα, όπως καταλαβαίνετε. Ολόκληρη επιστήμη μέσα και στο επόμενο προϊόν που θα σας δείξω. Πάμε στο πρόσωπο. Πάμε σε ένα primer το οποίο ανακάλυψα τις τελευταίες ημέρες, την τελευταία εβδομάδα έχω να σας πω, και το λάτρεψα. Δεν είναι καθόλου λιπαρό. Είναι ένα primer που δίνει επίσης μια λάμψη στην επιδερμίδα. Ένα primer το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ημέρες που δεν θέλετε να βάλετε καθόλου μακιγιάζ στο πρόσωπό σας, τις εντελώς make-up days, ή όταν πηγαίνετε γυμναστήριο το πρωί, ή όταν βγαίνετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ να κάνετε δύο δουλειές. Λέγεται Skin Life, είναι το νέο προϊόν της Lancaster. Shield and Glow Primer 2-in-1. Έχει Broad Pollution Defense, ευρεία δηλαδή προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση, και
και από την ηλιακή ακτινοβολία. Έχει SPF 30. Θέλω να σας διαβάσω δύο πράγματα και για αυτό. Επιδιορθώνει λοιπόν τις ατέλειες, ανανεώνει την υφή της επιδερμίδας, λιένει την όψη της, είναι για κάθε τύπο επιδερμίδας, ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες. Και η ασπίδα Polylight την προστατεύει από σημαντικούς ρήπους, όπως σας είπα, ενώ παρέχει ευρεία προστασία από ακτινοβολία UVB, UVA, ορατό φως και υπέρυθρη. Α, έχει και λίγο χρώμα, το οποίο όμως γίνεται ένα με το χρώμα της επιδερμίδας σας, βλέπετε που είναι λίγο ροζ. Λοιπόν, αυτό βοηθάει λίγο έτσι να δώσει μια ομοιομορφία στην επιδερμίδα σας, χωρίς να έχετε βάλει make-up ή οτιδήποτε, και πραγματικά την κάνει να ακτινοβολεί. Το λατρεύω, θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ, γιατί γλιτώνω και ένα step, γλιτώνω το αντιλιακό. Το οποίο είναι και δύσκολο να βρούμε εμείς οι λιπαρές. Λοιπόν, μιλώντας για τηλιακό, θέλω να μιλήσω για τηλιακό. Πάμε σε ένα προϊόν που δεν μου άρεσε και είναι το Tinted Sunscreen Face Cream, η αντιλιακή κρέμα προσώπου με χρώμα με SPF 30, γιόγκουρτ από τον Κορέ. Στην αρχή είχα ενθουσιαστεί, μου άρεσε πάρα πολύ η απόχρωση, μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα που άφηνε στην επιδερμίδα, το διακριτικό χρώμα που έχει, αλλά χρησιμοποίησα αυτό το αντιλιακό στις διακοπές και έχω να σας πω ότι το πρόβλημα που είχα ήταν το εξής. Ένιωθα ότι κάτι μου τσούζει τα μάτια όταν έβγαινα από τη θάλασσα. Στην αρχή νόμιζα ότι κάτι είχε μπει μέσα στο μάτι μου, ότι είναι το αλατό νερό, αλλά όχι. Ήταν το αντιλιακό, το οποίο είχε τρέξει με το νερό, επειδή το είχα βάλει, ας πούμε, είχε απορροφηθεί από την επιδερμίδα, αλλά μπαίνοντας και βγαίνοντας από τη θάλασσα αυτό έτρεξε. Και ήταν αυτό που μπήκε στα μάτια μου και τα έτσουζε. Οπότε δεν το ξαναχρησιμοποίησα. Λυπάμαι πάρα πολύ για το συγκεκριμένο, γιατί ήθελα πολύ να το αγαπήσω, αλλά δεν με βόλεψε. Αυτό που αγάπησα πάρα πολύ είναι το Color Second Skin SPF 50 Stem Cell αντιλιακό από την Fresiderm Color Velvet Technology. Έχω βγάλει το απ' έξω γιατί έπιανε χώρο και το είχα μαζί μου σε όλες τις διακοπές, το τέσταρα μέσα στο νερό, έξω από το νερό, δεν κάηκα καθόλου, έχει επίσης λίγο χρωματάκι, είναι φανταστικό και όπως σας έλεγα και σε ένα προηγούμενο βίντεο, το αγάπησαν και οι άντρες φίλοι μου, γιατί είναι τόσο ωραίο και τόσο μάτ το αποτέλεσμα που δίνει, δεν φαίνεται σε να φοράς μακιγιάζ δηλαδή ή πολύ χρώμα στο πρόσωπό σου. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Θέλετε να μιλήσουμε και για άλλα προϊόντα που δεν μου άρεσαν? Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μολύβια ματιών. Θα σας πω γι' αυτό εδώ από τον Dior. Λέγεται Dior Show 24 Hour Stylo Intense Waterproof Eyeliner και είναι στην απόχρωση 176 Matte Purple. Είχα δώσει αρκετά λεφτά να πάρω πριν ξεκινήσω το No Buy μολύβια ματιών, γιατί δεν είχα. Λοιπόν, δείτε λίγο πόσο intense, θα βγάλω κι άλλο, είναι αυτό το μολύβι μετά από μερικούς μήνες. Δεν γράφει. Ελπίζω να ακούγεται. Ακούστε λίγο. Το πατάω πραγματικά στο χέρι μου και παιδιά δεν γράφει. Δεν γράφει τίποτα. Έχει ξεραθεί τελείως. Το αστείο είναι ότι έχει και ένα καπάκι το οποίο το είχα πάνω. Και δείτε εδώ λίγο. Μου είχε μείνει αυτό το προϊόν βέβαια. Το είχα χρησιμοποιήσει αρκετά στην αρχή. Αλλά άμα είναι να ξεραίνεται μετά από 2 μήνες, τι να το κάνεις. Fail, μεγάλο. Λοιπόν, YSL, αυτό το μολύβι λέγεται Dessin du Regard Waterproof επίσης. Δεν ξέρω ρε παιδιά αν είναι waterproof το συγκεκριμένο, γιατί εμένα κάθε φορά που το βάζω, μα κάθε φορά που το βάζω κάτω εδώ από τα μάτια, μου τρέχει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι πολύ μαλακό, γράφει τέλεια, η απόδοση του χρώματος είναι φανταστική. Μπορείς να το σβήσεις, αν το δουλέψεις στην αρχή, αλλά μου τρέχει, δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει κι εσείς. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Εγώ είναι ένα προϊόν που δεν θα ξαναγοράσω και πλέον το χρησιμοποιώ μόνο στο πάνω μέρος των ματιών και όχι στο κάτω, γιατί πάντα πασαλίβομαι. Να πάμε στη NYX, μια εταιρεία που αγαπώ πολύ, να μιλήσουμε για αρκετά προϊόντα από τη NYX που έχω και που είχα δοκιμάσει και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει μακιγιάζ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ξαναερωτεύτηκα το Born to Glow, το foundation, και τώρα φοράω σήμερα μια πιο ανοιχτή απόχρωση, αυτή είναι η Buff, και έχω κάνει και self tan και φαίνεται λίγο διαφορά, συγχωρήστε με γι' αυτό, αλλά θα πάω να πάρω οπωσδήποτε και μια απόχρωση λίγο πιο σκούρα. Το φοράω και σήμερα, μου αρέσει τόσο πολύ το αποτέλεσμα της φρέσκιας επιδερμίδας που μου δίνει. Μ' αρέσει ότι φαίνεται ότι, ναι, καταλαβαίνεις ότι είμαι βαμμένη, αλλά δεν φαίνεται ότι είμαι βαριά βαμμένη. Και νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ, ό,τι τύπο επιδερμίδας και αν έχετε, γιατί είναι και αρκετά
Οι δαρές δεν είναι δηλαδή από τα πολύ πηχτά foundations που συνήθως εγώ βάζω για να πετύχω ένα πιο matte αποτέλεσμα. Matte καταφέρνει και με κρατάει όμως η πούδρα καινούργια της NYX, η Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder, φανταστική, συγκλονιστική, τη λατρεύω. Την βάζω κάθε μέρα, είναι από όχι light medium αυτή, θα πάρω σίγουρα και άλλες αποχρώσεις. Και έχω και την translucent, τη λευκή τέλος πάντων, αυτή που βάζω γύρω από τα μάτια. Παιδιά, τόσο ελαφριά, δεν τονίζει λεπτές γραμμές, δεν μπαίνει μέσα στις γραμμές, κάνει απ, ένα πέπλο και τα εξαφανίζει όλα. Φανταστικές πούδρες αυτές από την NYX, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το τελευταίο προϊόν της NYX που έχω να σας δείξω σήμερα είναι το NYX Pore Filler Targeted Stick. Το συγκεκριμένο το έχω φορέσει σήμερα εδώ στη ζώνη του τάφου που έχω περισσότερο εμφανείς πόρους και βλακωδώς δεν το χρησιμοποίησα στο προηγούμενο βίντεο που σας έδειχνα καινούργια προϊόντα και κάναμε το μακιγιάζ, θα το χρησιμοποιήσω όμως το επόμενο. Λοιπόν, είναι ένα stick όλο λευκό, διαφανές βασικά, το οποίο το περνάτε πάνω από τις περιοχές που οι πόροι σας είναι πιο εμφανείς και παιδιά τους εξαφανίζει. Αν το αγγίξετε εντωμεταξύ, είναι βελούδινη η επιδερμίδα σας και είναι τέλειο κάτω από οποιοδήποτε foundation, είναι τέλειο σκέτο βασικά. Επίσης για τις μέρες που δεν θέλετε να βαφτείτε καθόλου, αλλά δεν θέλετε να έχετε πόρους και γυαλάδα στο ταφ, περνάτε αυτό και φύγατε. Φύγατε, σας λέω, είναι τέλειο. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλω αυτά εδώ στην άκρη για τα οποία σας μίλησα ήδη και να περάσουμε σε μάσκαρα. Για αυτή τη μάσκαρα σας είχα ξαναμιλήσει, είναι η Climax Extreme από την NARS. Μπορεί και να την είχα βάλει και σε βίντεο με favorites, δεν θυμάμαι, γιατί είναι μια μάσκαρα η οποία σου δίνει πολύ πολύ έντονο αποτέλεσμα, πολύ πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Βαριά μάσκαρα, δεν κάνει για λεπτές βλεφαρίδες ωστόσο, ούτε για πολύ ίσχες θα έλεγα. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πολύ το αποτέλεσμά της, αλλά αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι μετά από λίγο καιρό όταν πήγα να τη χρησιμοποιήσω και να την ανοίξω, δείτε εδώ τι έγινε, κόλλησε το στόπερ που έχει εδώ στο στόμιο, δεν ξέρω αν φαίνεται, στο πάνω μέρος του μπουκαλιού. Και όπως του μπουκαλιού, ναι. Στο πάνω μέρος λοιπόν του απλικατέρ και όπως την ανοίγω δεν έχει τίποτα να σταματήσει το προϊόν, βγαίνει πάρα πολύ προϊόν πάνω στο βουρτσάκι και δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω πια. Βρε το κουνάω από εδώ από εκεί, βρε το βιδώνω και το ξαναβιδώνω. Αυτό έχει κολλήσει εκεί πάνω και δεν μπορώ να το βγάλω. Οπότε η συσκευασία είναι τεράστιο fail και κρίμα για το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί πραγματικά δεν το είχα χρησιμοποιήσει όσο θα ήθελα και μου άρεσε πολύ το αποτέλεσμα της μάσκαρα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εσάς, θέλω να μου πείτε στα σχόλια. Πάμε σε προϊόντα Smashbox, γιατί δοκιμάσαμε αρκετά στο προηγούμενο βίντεο και μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ. Θέλω να σας μιλήσω λοιπόν για τρία από αυτά. Πρώτο, το μολυβάκι για τα φρύδια, αυτό το πάρα πολύ λεπτό. Επίσης Smashbox έχει, αν δεν κάνω λάθος, 50% έκπτωση αυτές τις μέρες. Είναι το Brow Tech Matte Pencil, το έχω στην απόχρωση Dark Brown. Έχει το βουρτσάκι για τα φρύδια από τη μία πλευρά, έχει και το μολυβάκι από την άλλη, το οποίο έχει και αρκετή ποσότητα μέσα, μπαίνει, βγαίνει και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, μου αρέσει που είναι λεπτό, μου αρέσει που έχει ακρίβεια και μου αρέσει που γράφει και αμέσως, έχει καλή απόδοση. Yes, yes, yes. Επίσης μου άρεσε πολύ η απόχρωση Stylist από το Be Legendary Prime and Plush, αν δεν κάνω λάθος λεγόταν lipstick της Smashbox, αυτή η μοβ να την πω, απόχρωση. Και αυτή η ενυδάτωση και αυτό το stain που αφήνει μετά στα χείλη είναι βέβαια φανταστικό. Το ότι γυαλίζει στην αρχή και ότι φεύγει τόσο ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της ημέρας, εμένα με κέρδισε πάρα πάρα πολύ. Μια φόρμουλα που πραγματικά λάτρεψα από τη Smashbox και μπράβο τους και θα πάρω και άλλες αποχρώσεις σίγουρα. Τώρα που σταματάω το no buy, θα κάνουμε και video haul σε λίγο καιρό. Τώρα συγκεντρώνω αυτά τα πράγματα που θέλω να πάρω και προσπαθώ να περιοριστώ σε αυτά που χρειάζομαι. Να μην ξεφύγω πάρα πολύ. Τελευταίο προϊόν από τη Smashbox που θέλω να σας δείξω σήμερα είναι η Always On Cream Shadow. Αυτή είναι μια πράσινη απόχρωση, η απόχρωση Olive. Την είχα χρησιμοποιήσει και στο προηγούμενο βίντεο. Πρέπει να το δείτε αυτό το βίντεο μακιγιάζ, παιδιά, αν δεν το έχετε δει. Για να δείτε και την απόδοση των προϊόντων. Λοιπόν, δηλαδή εγώ χρώμα δεν θα έπαιρνα, ωστόσο μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η απόχρωση. Και μου άρεσε και το πώς μπλεντάρεται και πόσο εύκολο είναι να τη δουλέψεις στο κινητό βλέφαρο. Οπότε σίγουρα και από αυτή θα σας πρότεινα να πάρετε και άλλες αποχρώσεις. Και εγώ μάλλον θα πάρω, γιατί είναι ωραίο και για βάση για τη σκιά που θα βάλεις από πάνω, ώστε το αποτέλεσμα να γίνει πιο έντονο και πιο σταθερό ενδεχομένως.
Λοιπόν, θα μιλήσω επίσης για ακόμα ένα προϊόν μακιγιάζ που αγάπησα πολύ και το φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου και είναι αυτό το ρούζ από τη Laura Mercier. Αυτό το ρούζ λοιπόν μου αρέσει, γιατί φαντάζομαι θα το βλέπετε. Είναι ένα ρούζ που έχει μία διαφάνεια, μία γυαλάδα, χωρίς να είναι γκλίτερι. Δεν κάθεται στην επιφάνεια του δέρματος, δεν είναι ματ. Ίσα φαίνεται σαν να έχεις μία ωραία γυαλάδα που έρχεται από μέσα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι το Blush Color Infusion στην απόχρωση Watermelon. Θα τη σφατσάρω και στο χέρι μου για να τη δείτε. Αρκετά ανοιχτή απόχρωση. Αυτή μου την είχαν στείλει, να σας πω την αλήθεια. Δεν είναι μια απόχρωση που εγώ θα αγόραζα, αλλά δείτε τι ωραίο δείχνει, ρε παιδιά, στην επιδερμίδα. Πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό και έχει και καθρεφτάκι. Γιατί το ρούζ είναι, νομίζω, αυτό που μας φεύγει πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε το παίρνεις και μαζί σου, τσακ τσακ τσακ, κάνεις ένα touch-up. Να συνεχίσω με ένα fail, θα έλεγα, και είναι αυτά εδώ τα μαντιλάκια, The Makeup Expert, που βγάζουν, λέει, και το αδιάβροχο μακιγιάζ. Τεράστιο fail για μένα. Θα σας πω γιατί. Λοιπόν, ξέρετε ότι είμαι φαν των μαντιλακίων. Αυτά του Κορέ μου άρεσαν πάρα πολύ, σας το έχω ξαναπεί. Θέλω όμως τα μαντιλάκια να είναι αρκετά υγρά, βρε παιδιά. Και αυτά εδώ είναι πάρα πολύ στεγνά. Δείτε, θέλω να προσπαθήσω, ας πούμε, να ξεβάψω τώρα το χέρι μου. Δεν θα το τρίψω πολύ, θα κάνω ένα πέρασμα. Λοιπόν, δείτε, με ένα πέρασμα κάτι έβγαλε. Κάνω και δεύτερο, κάνω και τρίτο. Και το θέμα είναι να έχει φύγει με τόσα περάσματα απαλά από την επιδερμίδα, να μην χρειάζεται να τρίβεις τόσο πολύ. Εγώ λοιπόν χρειάζεται να τρίβω τόσο πολύ και ειδικά στην περιοχή των ματιών αυτό δεν θέλω καθόλου να το κάνω και δεν πρέπει καθόλου να το κάνουμε. Γι' αυτό και δεν με ικανοποίησαν, δηλαδή προσπαθώ και τα χρησιμοποιώ για να μην τα χαραμίσω και να μην τα πετάξω με νεράκι μισελέρ το οποίο ρίχνω από πάνω και κάπως έτσι καθαρίζω το πρόσωπό μου σαν πρώτο βήμα καθαρισμού. Όταν δεν χρησιμοποιώ κάποιο μπάλμ. Αλλά σίγουρα δεν θα τα ξαναγοράσω το συγκεκριμένα. Πάμε σε προϊόντα για τα μαλλιά. Ένα προϊόν το οποίο δεν θυμάμαι να σας έχω ξαναδείξει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά που εγώ τα αφήνω και το ξαναπιάνω και τώρα το ξανααγάπησα. Είναι το Post Workout Dry Shampoo Mist. Είναι ένα ξηρό σαμπουάν, ένα dry shampoo, το οποίο είναι φανταστικό γιατί έχει μία πολύ φρέσκια μυρωδιά και είναι τέλειο όταν έχεις κάνει γυμναστική που έχουν δρώσει λίγο οι ρίζες σου, που έχουν πέσει λίγο τα μαλλιά, που γενικά δεν προλαβαίνεις να λουστείς, αλλά θέλεις λίγο να τα φρεσκάρεις και θέλεις λίγο να μυρίζουν και τέλεια και φρεσκολουσμένα. Παιδιά, το ψεκάζεις αυτό και είναι τέλειο. Εγώ θα σας πω ότι έκανα λίγο τα μαλλιά μου με το ψαλίδι πριν από λίγο για να φιλμάρω το βίντεο, γιατί κατά τη διάρκεια της νύχτας και με την υγρασία είχαν πέσει τελείως και είχαν γίνει χάλια. Και τα ψέκασα με αυτό πριν τα περάσουμε το ψαλίδι και βρήκα ότι μια χαρά και τα ενυδάτωσε και πάρα πολύ ωραία. Οπότε είναι ένα προϊόν της Bumble & Bumble που θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ με τρέλα. Μιλώντας για ενυδάτωση μαλλιών, να σας πω ότι η μία μάσκα που χρειάζεστε, ειδικά εσείς που έχετε ξηρά μαλλιά, να κάνετε κάθε φορά, μία φορά την εβδομάδα, είναι αυτή εδώ, η Botanical Repair Intensive Strengthening Mask Rich της Avenda. Παιδιά, αυτή η μάσκα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί εγώ που έχω λιπαρά μαλλιά και που οι μάσκες μου φαίνονται συνήθως πολύ βαριές, δηλαδή μου τα λεγδιάζουν, μου τα πατικώνουν, δεν νιώθω ότι μου τα ενυδατώνουν κιόλας τόσο πολύ. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι το αστείο, ότι τα νιώθω πολύ βαριά όταν κάνω μάσκα, αλλά δεν νιώθω και σούπερ ενυδατωμένα μετά. Λοιπόν, με αυτήν συμβαίνει το αντίθετο. Τα νιώθω τέλεια, λαμπερά, μαλακά. Δηλαδή, περνά τα χέρια σου έτσι όταν έχει ζουλιστεί και τα έχει ξυπλύνει. Και δεν το πιστεύει. Νομίζω ότι έχει πάει κομμωτήριο και σου έχουν κάνει τρελή θεραπεία. Είναι μια θεραπεία, βέβαια. Την αφήνει 10 λεπτά στα μαλλιά σου και παιδιά θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα. Όλη η σειρά Botanical μυρίζει και φανταστικά. Και έχω και ένα tip να σας πω, ότι μετά τη μάσκα να βάζετε και μαλακτικό στα μαλλιά σας, γιατί βοηθάει να κλειδώσει η υγρασία που έχουν πάρει από την μάσκα. Δηλαδή, κάντε το όλο το πακετάκι, αφιερώστε λίγο χρόνο μια φορά την εβδομάδα, άντε μια φορά στις 15 αν δεν το χρειάζεστε και τόσο πολύ, θα με θυμηθείτε. Τελευταίο προϊόν για το οποίο θέλω να σας μιλήσω σήμερα και είναι ένα μεγάλο like, είναι το Bumble & Bumble Sumo Liquid Wax and Finishing Spray. Παιδιά, αυτό εδώ είναι ένα κερί σε spray, είναι ένα προϊόν που είναι σαν λακ, αλλά και δεν είναι. Ένα προϊόν που καταφέρνει όλα αυτά τα
τριχάκια που πετάνε μπροστά, πάνω, να τα τι θα σέβει, χωρίς να κάνει τα μαλλιά σας όμως να είναι σκληρά και ακούνητα. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτές οι μπούκλες που έχω κάνει τώρα, αυτά τα κύματα μάλλον, όχι μπούκλες. Αυτός ο κυματισμός που υπάρχει να έχει κίνηση, να φαίνεται πάρα πολύ φρέσκος και πάρα πολύ ανέμελος, και έχω ψεκάσει τα μαλλιά μου με αυτό όμως για να κρατήσει. Οπότε δοκιμάστε το. Αν οι λάκοι σας πέφτουν πάρα πολύ βαριές, νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία εναλλακτική και ένα προϊόν πολύ ξεχωριστό που θα αρέσει και στα αγόρια. Α, δεν ήταν το τελευταίο προϊόν, έχω κι άλλο ένα για το οποίο θέλω να σας μιλήσω, Χριστέ μου. Λοιπόν, έχω ένα fail και ένα fave, το οποίο απέκτησα πρόσφατα. Λοιπόν, το fail ήταν αυτό εδώ το γάντι μαυρίσματος από την σειρά της Isle of Paradise. Παιδιά, είχα ένα τέτοιο γάντι λεπτό από την εταιρεία Saint-Tropez. Από την εταιρεία Saint-Tropez μου κράτησε και χρόνο, μη σας πω. Αυτό εδώ, μετά τη δεύτερη εφαρμογή, τρύπησε και δεν μπορώ πλέον να το χρησιμοποιήσω καθόλου. Μεγάλο fail, Isle of Paradise, I'm sorry. Αυτό που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ είναι από την εταιρεία Kula. Λοιπόν, λέγεται Sunless Tan Applicator Mitt 2-in-1, γιατί είναι και exfoliator και applicator. Και μπορεί να έχω το κουτί κρατήσει για να σας τα διαβάσω, αλλά το έχω χρησιμοποιήσει και μου άρεσε πάρα πολύ. Από εδώ είναι βελούδινο, παιδιά. Πρώτον, η κατασκευή του είναι πιο καλή, γιατί είναι ραμμένο εδώ πέρα, δεν είναι ψεύτικο. Από εδώ είναι βελούδινο, οπότε είναι πάρα πολύ απαλό στο δέρμα και δίνει υπέροχη ομοιόμορφη εφαρμογή στο αυτομαυριστικό προϊόν, δεν υπάρχουν καθόλου κενά. Και από την άλλη μεριά έχει αυτό εδώ, αυτή εδώ την επιφάνεια, που είναι έτσι λίγο πιο τραχιά, την οποία τη χρησιμοποιείς ή στέγνη σε στεγνή επιδερμίδα ή σε νοπή επιδερμίδα πριν βάλεις το αυτομαυριστικό προϊόν για να κάνεις την τελική απολέπιση. Σας έχω κάνει βίντεο και για τα αυτομαυριστικά με οδηγίες για το πώς να τα εφαρμόζετε. Σας το βάζω και αυτό εδώ πάνω και στην περιγραφή για να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο αυτό από την εταιρεία Kula. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που παρακολουθήσατε και το σημερινό βίντεο, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε εδώ, περιμένω όπως πάντα τα like σας και τα σχόλιά σας εάν σας άρεσε, τις απορίες σας και μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας, φυσικά γιατί sharing is caring. Πολλά πολλά φιλιά και θα σας δω την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο βίντεο που ξέρω από τώρα ότι θα είναι empty. Να περνάτε υπέροχα, θα σας δω στο επόμενο, bye!